έχει ο κύριος Λάμπρου. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μάικλ Κατσαίτη που πήρε την πρωτοβουλία και συγκέντρωσε τους υποψήφιους δημάρχους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα έγινε και μια θεματική εκδήλωση το νερό, πολύ σημαντική για την περιοχή μας και το Δήμο μας. Η αναγκαιότητα πόσιμου νερού, και τόσο για την ίδρυψη, αλλά αν θέλετε και για την άδευση, είναι το ζητούμενο στην περιοχή μας. Από εκεί πέρα όμως δεν είναι μόνο για να καλύψει ανάγκες των 15.000 μονίμων κατοίκων, είναι να καλύψει και τις ανάγκες, αν θέλετε, των παραθεριστών αλλά και των επισκεπτών της περιοχής μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που τριπλασιάζει τον πληθυσμό. Άρα λοιπόν φτάνουμε στους καλοκαιρινούς μήνες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο πληθυσμός να κυμαίνεται από 40.000 μέχρι 45.000 κατοίκους. Άρα λοιπόν η αναγκαιότητα νερού υφίσταται. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Από την άλλη πλευρά, επειδή στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να δούμε τι έχει γίνει από κάποια χρόνια, κάτι έχει αλλάξει. Και έχει αλλάξει το εξής, ότι σε κάποιες κρίσιμες αποφάσεις που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο, τόσο του Δήμου Κρανιδίου όσο του Δήμου Ερμιονίδας, που ουσιαστικά προχώρησε το θέμα της διαχείρισης του νερού. Ναι, μιλάμε και μιλάμε για τον ανάβαλο, αλλά για πρώτη φορά αυτή τη στιγμή, κάτω από την πίεση των αποφάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κεντρικής διοίκησης, υπάρχουν εγκεκριμένες μελέτες για τη μεταφορά του νερού ανάβαλο στην Επίδαυρο και στην Ερμιονίδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο. Άρα, καλούμαστε αυτό όλοι οι φορείς να το προχωρήσουμε και να το υλοποιήσουμε. Και να γίνει δίκτυο διανομής του νερού του ανάβαλου. Κάτι υπάρχει. Υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη από το Περιφερειακό Συμβούλιο, υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη, αν θέλετε, από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου. Δεύτερο, υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, το Δεκέμβριο του 2012, σε ένα κρίσιμο Δημοτικό Συμβούλιο, πήραμε μια απόφαση. Αυτή που ήταν παρόντες, ομόφωνη απόφαση. Λοιπόν, ήταν ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μικρές μονάδες αφαράδοσης. Δεν γίνεται διαφορετικά για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Αυτό όμως είναι σημαντικό. Δεν είπαμε μια μεγάλη μονάδα αφαράδοσης, είπαμε τρεις μικρές για να καλύψουμε, αν θέλετε, την δυνατότητα υπόσημου νερού στην παραλία παράξενα του Δήμου μας. Και είναι πολύ σημαντικό. Και αν θέλουμε τουριστική ανάπτυξη, αν θέλουμε όμως ταυτόχρονα υποστηρίξουμε τις δράσεις της οικιστικής ανάπτυξης που υπάρχει στην περιοχή μας, χρειάζεται υπόσημο νερό. Και ταυτόχρονα, τρίτο σημαντικό, εμπλουτισμός. Εμπλουτισμός, γιατί αυτή τη στιγμή με αυτά που είπαμε θα μπορέσουμε να κάνουμε και αυτά που προτείνει ο καθηγητής φράγματα, πικρά φράγματα για τον εμπλουτισμό, αλλά εφόσον θα μεταφέρουμε νερό με άλλο τρόπο στην περιοχή μας, θα δοθεί δυνατότητα αυτό το υπόλοιπο νερό να εμπλουτιστεί για να υπάρχει για άδευση, για τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας μας. Είναι πολύ σημαντικά μέτρα. Από εκεί και πέρα, ήταν πολύ σημαντικό επίσης μέτρο η καταγραφή και ο έλεγχος των γεωτρήσεων. Αυτό έγινε. Θέλει δουλειά, θέλει προσπάθεια και επιτέλους τα αρμόδια όργανα της πολιτείας πρέπει να αναλάβουν τη διαδικασία αυτή. Ξέρουμε όλοι μας ότι όλοι μας που είχαμε κάποιες γεωτρήσεις κάνουν μια καταγραφή. Αυτό πρέπει να τηρηθούν οι κανονισμοί και ότι λέει όταν παίρνουμε μια άδεια και λέει ότι πρέπει να καταναλώνουμε σε χρήση για άδρευση ή έδρευση τόσα γενικά να γίνει πραγματικός έλεγχος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά είναι σημαντικά θέματα τα οποία προχωρήσαμε. Δεν είναι και για μένα αυτά πρέπει να συνεχιστούν. Τώρα, αν θέλουμε να κωδικοποιήσουμε τις δράσεις μας για την επόμενη περίοδο, είναι τα εξής σημεία. Πρώτο σημείο. Θέλω να σας θυμίσω ότι έχει υπάρξει μελέτη για το φράγμα της δουλειά. Ένα μεγάλο έργο. Μπορούμε να έχουμε συμφωνίες και διαφωνίες. Όμως, αυτή η μελέτη πληρώθηκε από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Δεν μπήκε στην προγραμματική περίοδο 7-14, τότε η περιφέρεια, η διοίκηση της περιφέρειας, δεν την ένταξε. Εμείς θα διεκδικήσουμε και αν πάμε συνολικά, αν θέλετε, οι φορείς και της Ερμιονίδας, αλλά και της, αν θέλετε, και των Αφλίου, γιατί η πρόβλεψη είναι η διαχείριση του νερού, ήταν και το Δήμο Ερμιονίδας, αλλά και για τα ίδια, είναι σημαντικό να δούμε. Μπορούν αυτό το έργο να ενταχθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο 14-19, να το διεκδικήσουμε. Δεύτερο, μιλάμε για πόσιμο νερό, σωστό πόσιμο νερό, αλλά πρέπει να υπάρξει και κατάλληλο δίκτυο. Ίδρυψη. Άρα το σημαντικό έργο το οποίο έχει ήδη δημοκρατηθεί και οργανώνουμε στις επόμενες μέρες θα μπει στο Κρανίδι είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή η αλλαγή δικτύου ίδρυψης είναι σημαντικό. Αν έχουμε καλό νερό και υπάρχει απώλεια νερού μεγάλη, ειδικά στην πόλη του Κρανιδίου, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το έργο αυτό που θα γίνει θα μπορούμε να εξασφαλίσουμε το πόσιμο νερό στις βρύσες μας. Όχι το πόσιμο νερό στην απώλεια. Άρα αυτό το έργο, το οποίο ουσιαστικά είναι τη τάξη με την έκπτωση 1.600.000 ευρώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο για την πόλη του Κρανιδίου. Αυτό όμως σημαίνει ότι παράλληλα και στις άλλες κοινότητες, όπου υπάρχει ανάγκη, πρέπει να μιλάμε για αλλαγή δικτύου ίδρυψης σε απροβληματικά δίκτυα.
Λοιπόν, επίσης, τώρα που είναι παράδοση, θέλει συζήτηση. Είπαμε το Δεκέμβριο του 2012, το έχουμε πει και έχει προχωρήσει η Δημοτική Επιχείρηση Υδραυγέννησης σε αυτή τη μελέτη. Από εκεί πέρα θα δούμε εάν υπάρχει δυνατότητα για μικρές απαλλαγώσεις στο παραλιακό μέτωπο. Σημαντικό επίσης είναι το εξής, ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε στον άξονα, το βόρειο άξονα της περιοχής μας, αν η δυνατότητα, δηλαδή η Δίδυμα, η Λεόκαστρο, ο Λουκαίτη, αν μπορούν ουσιαστικά να, με τη διαχείριση των γεωτρήσεών τους, να μπορούν να έχουν πόσιμο νερό, αν θέλετε, στους καταναλωτές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ όμως θέλει μια συγκεκριμένη μελέτη. Να δούμε εάν το νερό που υπάρχει σε αυτή την περιοχή μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είναι σημαντικό, όπως σας είπα και μπροστά, να δούμε συγκεκριμένα με όλη μας τη δύναμη, να δούμε αν μπορεί αυτό το περιβόλιο της ανάβολος που τον ακούμε τόσα χρόνια να μπορεί να είναι υλοποιήσιμος και μπορεί πραγματικά με συγκεκριμένα προγράμματα να μπει σε μια διαδικασία άμεσης εφαρμογής. Επόμενο βήμα είναι ο πλουτισμός. Ο πλουτισμός, σύμφωνα με την εισήγηση, είναι πολύ σημαντικό και μπορεί να το κάνουμε. Αλλά αυτό θέλει συγκεκριμένα προγράμματα και συγκεκριμένα χρησιμοποίηση πλουτικών προγραμμάτων. Δηλαδή, με τους δικούς μας πόρους, πόρους από εμάς τους καταναλωτές, δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η δυνατότητα. Θέλω αυτή τη στιγμή να είμαστε και αντικειμενικοί και να μιλάμε την πραγματικότητα. Η Δημοτική Επιχείρηση Αποχέτευσης ουσιαστικά δεν έχει τους πόρους εκείνους. Γιατί με την παρούσα οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε όλοι, να κάνει τέτοια έργα παρέμβασης. Αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε προγράμματα ευρωπαϊκά. Είτε προγράμματα πιλωτικά των Υπουργείων. Γιατί όλοι μας ξέρετε ότι δυσκολεύονται οι πολίτες και οι δημότες να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Δεν περισσεύουν χρήματα ουσιαστικά για τέτοιες διαδικασίες. Όμως μπορούν να αξιοποιηθούν προγράμματα είτε του ΕΣΠΑ, είτε ευρωπαϊκά, είτε πιλωτικά των Υπουργείων. Επόμενο ζήτημα. Η ευαισθητοποίηση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και τη σωστή χρήση του νερού. Πάρα πολύ σημαντική ενέργεια. Γιατί αυτή τη στιγμή να γίνει μια προσπάθεια όλων των πολιτών να ενημερωθούν. Γιατί όταν θα έχουν πόσιμο νερό στις βρύσεις τους και δεν πρέπει να το καταναλώνουν ουσιαστικά σπάνταλα. Αλλά και αυτό νερό που υπάρχει αυτή τη στιγμή και αυτό δεν μας περισσεύει. Και αυτό πρέπει να γίνει μια διαδικασία αυτή τη καταναλωμή. Λοιπόν, επίσης θα ήθελα να πω το εξής για τα. Ότι με την υφιστάμενη δομή του Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης, μην νομίζετε ότι μπορούν να γίνουν σημαντικά έργα. Απαιτείται να απευθυνθούμε και σε εξωτερικά γραφεία, να απευθυνθούμε και σε ανθρώπους, αν θέλετε, που συνεργάτες μας, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν με συγκεκριμένη υλοποίηση έργων για να υλοποιηθούν συγκεκριμένα έργα που αφορούν την ίδρυψη. Αυτό το σημαντικό που εγώ λέω είναι το εξής, ότι πρέπει να απευθυνθούμε, αν θέλετε, σε επιστημονικούς συλλόγους, σε επιστημονικούς φορείς, σε πανεπιστήμια, για να μπορούν να μας βοηθήσουν για να γίνει μια ουσιαστική μελέτη για τη διαχείριση του νερού. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν πρέπει και να κινδυνολογούμε χωρίς να έχουμε στοιχεία. Γιατί δημιουργούμε ουσιαστικά, αν θέλετε, ψευδείς ειδήσεις. Με συνέπειες, αν θέλετε, τους καταναλωτές. Δηλαδή, μην λέμε εύκολα ότι. Να είμαστε σίγουροι αυτό που θα βγάλουμε να πούμε ότι κινδυνεύει η ακαιρεότητα και η ζωή του καταναλωτή. Εντάξει, και των δημοτών μας. Δηλαδή, θέλω να πω με λίγα λόγια ότι απαιτείται να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες μελέτες προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, σίγουρα υπάρχει η αναγκαιότητα να ενεργοποιήσουμε όλους τους δημότες μας για να μάθουν να διαχειρίζουν το νερό. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι εμείς οι ίδιοι μπορούμε με όλες μας τις δυνάμεις και σαν παράταξη αλλά και σε επίπεδο, αν θέλετε, συνεργατών να προβάλλουμε συγκεκριμένες προτάσεις άμεσες και υλοποιήσιμες που μπορούν να είναι αντικειμενικές. Γιατί αυτή τη στιγμή η αναγκαιότητα είναι αυτή. Αυτά που προτείνουμε να είναι άμεσα και υλοποιήσιμα. Και τελειώνοντας θα πω το εξής. Λοιπόν, σε αυτό το κρίσιμο θέμα του νερού, για το κρίσιμο θέμα του νερού δεν περισσεύει κανένας. Προσωπικά, εγώ μαζί με τους συνεργάτες μου θα προσπαθήσουμε να ενεργοποιήσουμε και τους δημότες
και ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε, αν θέλετε, και την επιστημονική τους κατάρτιση, έτσι ώστε να βοηθήσουν όλοι μαζί για την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος και ταυτόχρονα να έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση τη διαχείριση του νερού.